Αμέσως την καθηγήτρια παιδιατρικής και λοιμοξιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, την κυρία Μαρία Κογιού. Πολλά τα ερωτήματα που θα κληθείτε, κυρία Κογιού, να μας απαντήσετε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πείστε μας να δούμε. Παρουσιάζουν μείωση τα κρούσματα τις τελευταίες μέρες. Το βλέπουμε. Έχει πάει στο ένα ακόμα κάτι η θετικότητα των δειγμάτων. Αισιόδοξο αυτό το στοιχείο. Ωστόσο, βλέπουμε πως υπάρχει και μία μείωση αισθητή, θα έλεγε κανείς, και στα rapid test που διενεργούνται. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα αξιολογούσα των συνολικών αριθμών των θετικών δειγμάτων, θα αξιολογούσα το ποσοστό θετικότητας. Δηλαδή, από τα τεστ τα οποία στέλνουμε, πόσα από αυτά βγαίνουν θετικά. Είναι αυτό το ποσοστό που μειώνεται και όχι τόσο, δεν μας ενδιαφέρει τόσο ο συνολικός αριθμός, γιατί όπως λέτε και εσείς εξαρτώνται και από το συνολικό αριθμό τεστ τα οποία στέλνουμε. Εκείνο που είναι ξεκάθαρο τις τελευταίες μέρες είναι ότι έχει μειωθεί το ποσοστό από αυτά που βγαίνουν θετικά. Αυτό το 1,2 που λέτε είναι το ποσοστό των τεστ που βγαίνουν θετικά. Και είναι αυτό που δείχνει και τη δραστηριότητα του ιού στην κοινότητα. Το χρησιμοποιούμε και σε άλλες περιπτώσεις, όπως είναι η γρήπη, για να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητα του ιού στην κοινότητα. Δηλαδή, τι ποσοστό από τα δείγματά μας θετικοποιούνται. Επομένως, εδώ έχουμε μία κατάσταση στην οποία τώρα είναι σχεδόν μια εβδομάδα που βλέπουμε τα ποσοστά των θετικών δειγμάτων να έχουν πέσει, που είναι πολύ θετικό. Αυτό βέβαια οφείλεται στα προηγούμενα μέτρα και όχι στα καινούργια τα οποία πάρθηκαν. Δεδομένου όμως ότι τα καινούργια δεν κατήργησαν τα παλιά, είναι απλά μια επίταση των μέτρων, πάρθηκαν δηλαδή και νέα μέτρα, θέλω να πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στην μείωση της θετικότητας των δειγμάτων και του συνολικού αριθμού κατά συνέπεια. Μπορεί να υπάρξει μια ασφαλής πρόβλεψη για τον ρυθμό της αυτής της μείωσης, δηλαδή να πούμε ότι σε δύο περίπου εβδομάδες όταν θα αρχίσουν να αποδίδουν και αυτά τα μέτρα που βρίσκονται τώρα σε ισχύ, θα φτάσουμε στη ρυθμό θετικότητας κάτω από το 1%. Αυτό είναι και η επιδίωξη μας πραγματικά. Όταν φτάσουμε κάτω από 1% σε όλη την Κύπρο θα είναι ευχής έργο πραγματικά, διότι θα σημαίνει ότι είναι πολύ λίγα τα θετικά περιστατικά μας, δηλαδή θα πέσουν αρκετά κάτω. Κάτω και από 100, δηλαδή όταν είναι κάτω από 1%, διότι παίρνουμε πάνω από 10.000 σήμερα. Ναι. Δείγματα καθημερινά, ειδικά τα rapid test, διότι είναι αυτά που πρέπει να αξιολογούμε μετά ως αριθμούς που μας δίνει το κράτος, η κυβέρνηση που μας ανακοινώνουν κάθε τόσο στο Υπουργείο Υγείας. Τα περιστατικά των PCR test δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε. Για τον λόγο ότι δεν μας δίνονται δείγματα που πάρθηκαν την ίδια μέρα. Εκεί μας θέλουμε αποτελέσματα από δείγματα που πάρθηκαν ίσως και πριν 4 μέρες. Άλλα πάρθηκαν χτες. Επομένως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς πόσα δείγματα, ποια είναι η ημερήσια κατάσταση. Εκείνα που μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα είναι τα ημερήσια δείγματα σε rapid test. Εκείνα είναι που αξιολογούμε συνήθως. Μάλιστα, και ποιο είναι αυτό το ποσοστό που θα πούμε τώρα στις 2-3 εβδομάδες ότι ωραία, πετύχαμε αυτό που θέλαμε, θα προχωρήσουμε σε κάποιες χαλαρώσεις. Και εδώ που τίθεται το ερώτημα, όλοι θέλουν να μάθουν. Ξημερώνει 1η Φεβρουαρίου. Τα μέτρα, το διάταγμα πάβει να ισχύει, Θεού θέλοντος. Πώς προχωράμε, σταδιακό άνοιγμα ή πάμε για ένα άνοιγμα μεγάλο επιστροφή στην κανονικότητα υπό προϋποθέσεις? Λοιπόν, κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μόνο ο αριθμός των νέων περιστατικών που μας απασχολεί. Μας απασχολεί και η κατάσταση στις εντατικές και στα νοσοκομεία. Και σε αυτούς τους αριθμούς θα ήταν καλύτερο να επικεντρωθούμε, να μας πείτε το μαγικό αριθμό νοσηλευωμένων. Τι να σας πω, δεν μπορώ να προβλέψω ακριβώς αριθμό, αλλά μια σοβαρή μείωση θα είναι πολύ καλή. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να μην έχουμε σοβαρή μείωση μέχρι το τέλος των 3 εβδομάδων των νέων μέτρων. Δηλαδή, μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο, διότι από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι και στην άνοδο της συχνότητας του ιού στην κοινότητα αρκούν να μπουν περιστατικά στα νοσοκομεία και στις εντατικές. Και αυτό το έχουμε δει από την προηγούμενη κατάσταση. Και αυτό συνεπάγεται διατήρηση των μέτρων? Αυτό μπορεί να σημαίνει κάποια χαλάρωση, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι δηλαδή για το τι θα γίνει. Οι χαλαρώσεις αυτές, αν μπορούσαν για παράδειγμα, κυρία Κογιού, να είναι
η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με ταυτόχρονη φυσική παρουσία στους χώρους που έχει πλέον επιβληθεί εκείνο το μέτρο. Ναι, κοιτάξτε, συνήθως η αποκλιμάκωση γίνεται ανάποδα με τη σειρά που λήφθηκαν τα μέτρα. Δηλαδή, τα τελευταία μέτρα που λήφθηκαν είναι τα πρώτα που φεύγουν, συνήθως. Επομένως, θα πρέπει να δούμε μέχρι τότε πώς θα είναι, αλλά σας λέω και πάλι, πρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση πώς θα είναι τότε, για να γίνει οποιαδήποτε απόφαση. Κυρία Κογιού, ένα ανοιχτό ερώτημα που υπάρχει τις τελευταίες ώρες, το ρωτήσαμε και χθες. Εάν ένας άνθρωπος έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, το έχει περάσει, σήμερα είναι καλά, χρειάζεται να κάνει το εμβόλιο ή όχι? Ναι, κοιτάξτε, στο σημείο αυτό το CDC ουσιαστικά έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες λένε ότι όταν νοσήσω, στη συνέχεια για τουλάχιστον 90 μέρες μετά την νόσηση μου, θεωρείται ότι είναι πολύ δύσκολο να ξαναέχω λοιμόξη. Προστατεύομαι δηλαδή. Για τον λόγο αυτόν δεν είναι αναγκαίο απόλυτα να κάνει κάποιος μέσα στις 90 μέρες από την νόσησή του. Επομένως, αλλά δεν είναι και απαγορευτικό. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να το κάνει πριν τις 90 μέρες, δεν θα πάθει τίποτα, απλώς θα ενισχύσει την ανοσία του. Αλλά μπορεί και να το αναβάλει, να το κάνει στις 90 μέρες. Αυτή η ανοσία δηλαδή 90 μέρες και μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η ανοσία θα μπορέσει να ισχύει για περισσότερο διάστημα, για 6 μήνες, για 5 μήνες. Μπορεί να ισχύει και περισσότερο, αλλά δεν μπορούν να μας το εγγυηθούν. Δηλαδή για κάποιους δεν θα ισχύει μετά τις 90 μέρες. Λοιπόν. Ενώ 90 μέρες προστατεύονται σχεδόν όλοι οι οποίοι νόσησαν. Κυρία Κογιού, διαβάζουμε για το σύνδρομο μετά COVID. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει νοσήσει για μακράχρονική περίοδο παρουσιάζει κάποια συμπτώματα, κάποια στιγμή αρνητικοποιείται από τα τεστ, ωστόσο τα συμπτώματα παραμένουν, επιμένουν και χρειάζεται η παρακολούθησή του ιατρική. Υπάρχουν στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, δεδομένου πως υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πλέον κρουσμάτων, έχουμε ξεπεράσει τις 28.000 πρόσωπα τα οποία παρουσιάζουν συμπτώματα ακόμη. Ναι, σίγουρα υπάρχει. Το ακούμε από πάρα πολλούς συναδέλφους αυτό το πράγμα, αλλά και από ασθενείς, ότι υπάρχουν αυτές οι μετά την νόσον εκδηλώσεις. Αυτά μελετούνται. Εξ όσο γνωρίζω, υπάρχει τουλάχιστον η ομάδα ερευνητική του Πανεπιστημίου Κύπρου στην νευρολογία, η οποία μελετά τα περιστατικά όσον αφορά τα νευρολογικά αυτά συμπτώματα. Και υπάρχει και, εξ όσο γνωρίζω, η νέα ομάδα που έχει θεσπιστεί στο Υπουργείο Υγείας για την ψυχική υγεία των πολιτών εν ώψη COVID, θα μελετήσει και αυτή την κατάσταση, διότι όπως γνωρίζετε ένας στους τέσσερις μπορεί να αναπτύξει κατάθλιψη, κόπωση έχουν πολύ περισσότεροι από τους μισούς μπορεί να συνεχίσουν να παρουσιάζουν κόπωση με αλληλίες και εκείνο το έντονο αίσθημα της αδυναμίας. Και από τους διασωληνωμένους δε, ένα σημαντικό ποσοστό θα έχουν σοβαρά προβλήματα από αυτούς που επιβίωσαν, που διασωληνώθηκαν και επιβίωσαν. Ένα σημαντικό ποσοστό θα έχει και προβλήματα αναπνευστικού, γιατί δυστυχώς ο πνεύμονας από τη σοβαρή ναυτιλίμωξη παθαίνει ίνωση και καταστρέφεται σε ένα μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό και αρκετοί από αυτούς συνεχίζουν να έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι ενδεχομένως κάποια στιγμή, αν κάποιος νοσήσει ξανά, καταρχάς αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο να νοσήσουν, και αν έχουμε στην Κύπρο τέτοιες περιπτώσεις, να νοσήσουν ξανά με κορονοϊό και αν τα συμπτώματα είναι ακόμη πιο έντονα τη δεύτερη φορά. Όχι. Εκείνο το οποίο έχει παρατηρηθεί, ένας ο οποίος κάνει επαναλήμωξη, δηλαδή νοσεί για δεύτερη φορά, συνήθως είναι ιππιότερα τα συμπτώματα. Και αυτό οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι διεγείρεται η κυταρική μας ανοσία, η οποία έχει μνήμη, διαθέτει ενοσολογική μνήμη. Επομένως, έστω και αν πέφτουν τα αντισώματα, η προστασία υπάρχει σε κάποιο βαθμό, γιατί θυμάται ο οργανισμός. Ο λόγος που ήταν τόσο σοβαρή αυτή η πανδημία είναι διότι πετύχαμε έναν ιό, τον οποίο δεν είχε ξανά αντιμετωπίσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Και ήταν εντελώς παρθένων, εντελώς ναΐβ, όπως λέμε, το ανοσοποιητικό μας σύστημα στον ιό. Ενώ τώρα με το να αρρωστήσει κάποιος, έστω και αν χάσει τα αντισώματά του, κάποιο βαθμό προστασία διατηρεί. Αυτό είναι που πιστεύουν ότι θα υπάρχει και μετά το εμβόλιο.
Δηλαδή, παρόλο που μπορεί να χάνονται τα προστατευτικά αντισώματα μετά από κάποιο διάστημα, η προστασία μπορεί να παραμένει. Γιατί διαγείρονται και τα μνήμονα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Κατανοητό. Κυριάκο Αγίου, παρατηρούμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε απώλειες και νέα κρούσματα από ανθρώπους που είναι στους οίκους ευγυρίας. Γιατί συμβαίνει αυτό, νομίζω ότι άρχισαν και οι εμβολιασμοί αυτών των ηλικιών πλέον. Ναι, είναι μια καλή ερώτηση και εγώ έτσι το διαρωτήθηκα σήμερα που είδα τα κρούσματα. Εκείνον το οποίο πιθανώς να εξηγηθεί, πρώτον μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεύτερον, μπορεί να είναι στην αρχική φάση μετά την πρώτη δόση του εμβολίου η ανοσία δεν είναι πολύ καλή. Δηλαδή για να αρχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά η ανοσία πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 15 μέρες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου. Και πάλι φυσικά μπορεί να αρρωστήσει κάποιος ελαφρά, δεν θα αρρωστήσει όμως βαριά. Επομένως είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε και να δούμε αυτοί οι άνθρωποι που νοσούν τώρα από τα γυροκομεία κατά πόσο νοσούν ήπια. Θα είναι κάτι σημαντικό, ειδικά σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί. Ναι. Εντάξει, εδώ υπάρχει και η ευθύνη αυτών που βρίσκονται στους οίκους ευγυρίας των εργαζομένων, καθώς είναι κλειστές δομές. Γνωρίζουμε πως δεν υπάρχουν τα επισκεπτήρια. Οι μόνοι που μπαίνουν και βγαίνουν εκεί είναι οι εργαζόμενοι, και εκεί θα πρέπει να δώσετε και εσείς ως επιδημιολογική ομάδα ιδιαίτερη προσοχή. Για καλύτερη ενημέρωση ακόμα δεν ξέρουμε. Πάντως, μία λύση πρέπει να βρεθεί, γιατί περνάει ο καιρός και κανονικά συνεχίζονται και κατά διαστήματα αυξάνονται τα κρούσματα μέσα στους οίκους ευγυρίας. Συμφωνώ απόλυτα. Υποτίθεται ότι υπάρχει ομάδα εθελοντών η οποία έχει μπει στα γυροκομεία και έχει αρχίσει να βοηθά το προσωπικό στο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Αλλά σας λέω ότι και ο εμβολιασμός, λογικά όσοι έχουν εμβολιαστεί έχουν πάρει κάποια μορφή ανοσία και σίγουρα θα τους προστατεύσει το εμβόλιο από τη βαριά νόσηση. Απλά δεν μπορεί, ειδικά μέσα στις πρώτες 15 μέρες μετά τον εμβολιασμό, δεν μπορεί να είναι απόλυτη η προστασία. Δηλαδή θα νοσήσουν σε κάποιο βαθμό. Έχει λεχθεί πολλά και σε αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω. Κάποιος που δέχεται το εμβόλιο και τελικά θα νοσήσει κάποια στιγμή πολύ πιο ήπια, αυτός είναι μεταδοτικός? Ναι, μπορεί να είναι μεταδοτικός. Αυτός που νοσεί, ακόμα και να μην νοσήσει και να είναι εντελώς ασυμπτωματική, το εμβόλιο φαίνεται ότι δεν προκαλεί ανοσία μπλενογόνων. Με αποτέλεσμα ο ιός να υπάρχει στο ρινοφάριγγαν αυτού που εμβολιάστηκε σε περίπτωση που νοσήσει. Εκείνο το, από το οποίο τον προστατεύει είναι ο ίδιος να μην πάθει σοβαρή νόσο. Ο ίδιος προστατεύεται, αλλά μπορεί να το μεταδώσει στους γύρω του. Ναι, γι' αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουμε τα μέτρα, ακόμα και αν έχουμε εμβολιαστεί, για να προστατεύσουμε τους γύρω μας μέχρι να ανεβεί η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Δηλαδή, άμα ανεβεί στο 70%, πλέον είναι μια σπίδα προστασίας για όλον τον πληθυσμό. Το θέμα, κυρία Κογιού, πώς θα φτάσουμε στο 70% με την ροή των εμβολίων στην Κύπρο. Ωστόσο, εντάξει, θα περιμένουμε να δούμε εκκρεμή και η αδειοδότηση της AstraZeneca. Ναι, έτσι. Η AstraZeneca έχουμε παραγγείλει πάνω από 1 εκατομμύριο δόσεις. Που για να παραγγείλουμε τόσες δόσεις σημαίνει ότι υπάρχουν σε διαθεσιμότητα. Επομένως, όταν αρχίσει να ρέει και το εμβόλιο της AstraZeneca, σίγουρα θα έρχονται πολλές χιλιάδες εμβόλια την εβδομάδα και όχι μόνο οι 6-7 χιλιάδες που έρχονται τώρα. Κυρία Κογιού, κάτι τελευταίο. Διαβάζα χθες μια δήλωση του CEO της Pfizer όταν ερωτήθηκε από τον Ευρωβουλευτή τον Κύπριο, τον Λουκάτο Φουρλά, σε σχέση με το τι γίνεται με τα εμβόλια για παιδιά για τον κορονοϊό, και είπε ότι είναι σε εξέλιξη κλινικές μελέτες. Σε μερικούς μήνες θα έχουμε αποτελέσματα. Γνωρίζετε κάτι περισσότερο να μας πείτε? Όχι, αυτό που σας είπε είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι γεγονός ότι στις κλινικές μελέτες για τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί το εμβόλιο δεν περιλήφθηκαν παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 χρονών. Και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να γίνει κάτω από την ηλικία αυτή. Γιατί πάντοτε πρέπει να υπάρχει απόδειξη της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας σε μια ομάδα του πληθυσμού για να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Όμως έχουν αρχίσει ακριβώς κλινικές μελέτες και για την κατηγορία αυτή του πληθυσμού και σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Ναι. Και κάτι... ώστε θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί κιόλας. Και κάτι τελευταίο, κυρία Κογιού, κλείνοντας. Έχουμε καταγεγραμμένους 163 θανάτους στην Κύπρο από την αρχή της πανδημίας και προκαλεί απορία γιατί το 66%
είναι άντρας, 107 θύματα είναι άντρες, 56 είναι γυναίκες. Ναι. Υπάρχει κάποια τεκμηρίωση γιατί ενώ οι γυναίκες μπορεί να κολλάνε σε πιο εύκολα, οι άντρες να πεθαίνουν πιο εύκολα? Ναι, αυτό δεν έχει πραγματικά απασχολήσει τη βιβλιογραφία και έχουν έτσι προταθεί διάφορες έτσι απαντήσεις. Άλλοι είπαν ότι ίσως το αναπνευστικό σύστημα να είναι όχι σε τόση καλή κατάσταση γιατί είναι πιο πολύ καπνιστές. Άλλοι είπαν ότι πιθανώς να είναι θέμα ορμονών. Όμως δεν έχει αποδειχτεί κάτι συγκεκριμένο το οποίο να θεωρήσουμε ότι είναι αυτή η αιτία η αποκλειστική για την οποία έχουμε. Αλλά είναι γεγονός ότι οι άντρες πεθαίνουν πιο πολλά από τις γυναίκες. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κογιού. Καλό υπόλοιπο. Σας ευχαριστούμε ξανά. Ανοίγει.